Έχει περάσει πολλά χρόνια σε αυτό το Υπουργείο και ήταν τιμή μας που σε αυτές τις ημέρες ο υπηρεσιακός υπουργός διαχειρίστηκε το θέμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με απόλυτη δικαιοσύνη, ουδετερότητα και με ιδιαίτερη έρευνα προς το προσωπικό. Το έργο μας συνεχίζεται βάσει των κανόνων που ξεκινήσαμε χωρίς να έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό τον κύριο Τόσκο, ο οποίος ανέλαβε το απέναντι Υπουργείο ως Υπουργός Πλέον Προστασίας του Πολίτη. Αλλά θέλω να αρχίσω από εκεί, θέλω να σας πω ότι θα συνεχιστεί το έργο που έχει κάνει ο κύριος Τόσκας, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και θα ζητήσουμε και τη βοήθεια και τη συνδρομή του όπως επίσης των επιτελείων, γιατί μαζί με το επιτελείο έγινε αυτή η δουλειά, για την αναμόρφωση των όπλων δυνάμεων, την εξοικονόμηση πόρων, την αλλαγή της δομής εκεί που χρειάζεται, προκειμένου όχι μόνο να εξασφαλίσουμε πόρους, αλλά ουσιαστικά να κάνουμε πιο ευέλικτη τη λειτουργία των όπλων δυνάμεων. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Με γνώμονα λοιπόν το εθνικό συμφέρον, με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων, θα πράξουμε αυτό που πρέπει να πράξουμε, έχοντας μπροστά μας ένα πλέον μεγάλο χρονικό διάστημα και με μια φρέσκια λαϊκή εντολή για την επόμενη τετραετία. Θα συνεχίσουμε στην πολιτική που χαράξαμε την πρώτη στιγμή οι αρμοδιότητες να ασκούνται από τους αρχηγούς και να μην υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Σας εμπιστευόμαστε απόλυτα. Σας εμπιστευόμαστε απόλυτα και οι εποχές πλέον που τις κρίσεις την κάνανε τα υπουργικά γραφεία τελειώσαν. Όπως επίσης και στο θέμα των προμηθειών θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους διευθυντάς που είναι εδώ αλλά και το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό διότι στο διάστημα αυτών των 6 μηνών απέδειξαν ότι μαζί με την Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων και τη συνεργασία όλων των επιτελείων 19 υποθέσεις διαφθοράς έχουν πάει στην εισαγγελία. Η διαφθορά χτυπήθηκε και θα συνεχίσει να χτυπήθηκε. Δεν θα επιτρέψουμε πλέον σε αυτόν τον ιερό τόπο των ενόπλων δυνάμεων να υπάρχει οποιαδήποτε σκιά. Όποιος και αν είναι αυτός, όπου και αν ανήκει, όσο φυλακή αν βρίσκεται. Όταν ανέλαβα την 25η Ιανουαρίου. Λοιπόν, απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Καμένου.